εδώ είμαστε και πάλι φίλοι μας και να περάσουμε σε άλλα θέματα. Να πούμε ότι κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση και η συζήτηση για την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Και επισκιάζεται βέβαια όλο αυτό από το Σκοπιανό. Η συζήτηση στην Ολομέλεια φέρει τον τίτλο «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Μαντάς, ανέφερε ότι η έγκριση του πολυνομοσχεδίου βάζει οριστικά τέλος σε σενάρια που εδώ και μήνες καλλιεργούσαν και πεδίωκαν συστημικοί κύκλοι, διαπλεκόμενα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, και πρόσθεσε ότι σήμερα, κλείνοντας την τέταρτη αξιολόγηση, κλείνουμε οριστικά τον κύκλο των μνημονίων που πλήγωσαν βαθιά τη χώρα και το λαό, προκαλώντας καταστροφή που όμοιά της δεν έχει δει χώρα σε καιρό ειρήνης. Έχουμε σχετικό. Όχι, δεν έχουμε ακόμα βίντεο. Να συνεχίσουμε. Να πούμε ότι την ώρα που στη Βουλή διεξάγεται η συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο, βρισκόταν σε εξέλιξη πορεία διαμαρτυρίας του ΠΑΜΗ, η οποία ξεκίνησε από την πλατεία Ομονίας και κατευθυνόταν στη Βουλή. Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν για το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την τέταρτη αξιολόγηση. Και να πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη Ρόδο. Το δηληστήριο του φράγματος Γαδουρά επισκέφθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος συνόδευσε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γουίλεμπορν, Σλάιτζερ, που τον επισκέφθηκε με συνεργάτες του. Για το θέμα μίλησαν στην τηλεόραση Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε. Για μας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που εργαστήκαμε για να παραδώσουμε αυτό το έργο όχι μόνο τεχνικά ολοκληρωμένο, αλλά και λειτουργικό. Και λειτουργικό σημαίνει να δίνει στον κάτοικο και επισκέπτη της Ρόδου ασφαλές, ποιοτικό νερό για ύδρευση. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα, μια πολύ σημαντική στιγμή, όπου υποδεχόμαστε στο έργο αυτό τον επικεφαλής της Regio 5 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Σλούιτερς, ο οποίος έχει μια πολύ μακρά εμπειρία έργων στην χώρα μας και στο συγκεκριμένο έργο νομίζω το έχει παρακολουθήσει ίσως και από το ξεκίνημά του κάποιες δεκαετίες πίσω. Στίχημα πολύ μεγάλο για όλη τη χώρα, βεβαίως για μας στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, όλα τα περιβαλλοντικά έργα να γίνονται πλέον με έναν τρόπο όπου με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στις προκλήσεις της εποχής, αλλά και με σεβασμό στο τι υπηρεσίες πρέπει να προσφέρουμε στον πολίτη, η αξιοποίηση όλων των πόρων, είτε εθνικών είτε ευρωπαϊκών, θα γίνεται με έναν τρόπο απολύτως αποδοτικό. Και πιστεύω ότι στεκόμαστε σε ένα τέτοιο έργο για το οποίο είμαστε περήφανοι, γιατί μετά από δύο δεκαετίες τουλάχιστον καταφέραμε να το φέρουμε στο σημείο να λειτουργήσει όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί. Δηλαδή να δίνει ασφαλές και ποιοτικό νερό στους κατοίκους της πόλης της Ρόδου. Από την πλευρά μου χαίρομαι ιδιαίτερως που είμαι σήμερα εδώ με τον Περιφερειάρχη, με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Βλέπουμε ένα τεράστιο και σύνθετο τεχνικά δύσκολο έργο που έχει πάρει πάρα πολλά χρόνια να κατασκευαστεί. Αυτό που μετράει για μας είναι ότι σήμερα βλέπουμε το αποτέλεσμα. Αυτό είναι που είχαμε πάντα υπόψη μας, το αποτέλεσμα, το να υπάρχει ασφαλές πόσιμο νερό σε ένα τόσο μεγάλο νησί που το χρειάζεται και για καθαρούς οικονομικούς λόγους, δηλαδή για τον τουρισμό που αποδέχεται και που είναι από τους πιο σημαντικούς προορισμούς της χώρας και στην Ευρώπη.
Χαίρομαι που βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα με μεγάλες προσπάθειες αρχικά από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και μετέπειτα άλλες μεγάλες προσπάθειες από την πλευρά της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη. Πήρε πολλά χρόνια. Ελπίζω ότι θα ζήσει να κατασκευαστεί, ελπίζω ότι θα ζήσει και θα σας δώσει το νερό που αξίζεται ακόμα για πολύ περισσότερα χρόνια. Και από τη Ρόδο να μείνουμε στα καθ' εμάς. Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη σήμερα, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι. Και όπως σας υποσχεθήκαμε, θα δείξουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ το οποίο κάναμε στο νοσοκομείο μας, στο Βάλιο Νοσοκομείο, και μας μίλησε και ο διοικητής του νοσοκομείου και ο κύριος Αναπλιώτης. Πάμε να το δούμε. Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο το Βάλιο και επειδή είναι η μέρα του εθελοντή αιμοδότη, οι μέρες αυτές, έχουμε κοντά μας τον κύριο Αναπλιώτη, ο οποίος συμβάλλει έτσι στην σημερινή και όχι μόνο ημέρα της αιμοδοσίας του νοσοκομείου μας. Κύριε Αναπλιώτη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Πέστε μας σε ποιο βαθμό συμβάλλει η αιμοδοσία και το να είναι κανείς εθελοντής αιμοδότης στο νοσοκομείο μας. Η προσφορά είναι τεράστια, το να έχουμε στο νησί μας μια αιμοδοσία που θα μπορεί, γιατί παλιότερα πηγαίναν στην ΚΟΑ να δώσουν αίμα ή μας κάλυπτε το Ιπποκράτειο και έπρεπε ο κόσμος περνούσε μια ταλαιπωρία μεγάλη πάνω στο πρόβλημα της υγείας του για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που υπήρχαν σε αίμα. Αυτό έχει αλλάξει τώρα, έχουμε την αιμοδοσία εδώ, έχουμε κάθε τρίτη αιμοδοσίες, διοργανώνουμε διάφορες δράσεις για να υπάρχει επάρκεια σε αίμα και για το δικό μας νοσοκομείο, αλλά βοηθάμε πάρα πολλά νοσοκομεία και της περιφέρειας, αλλά και ειδικά στην Αττική, που οι ανάγκες είναι τεράστιες. Για την ακρίβεια, η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη είναι αύριο. Εμείς όμως διοργανώσαμε ένα τριήμερο αιμοληψιών, ξεκινήσαμε από χθες, κάνουμε σήμερα, θα έχουμε και αύριο, από τις 9 μέχρι τις 1. Στο σημείο αυτό πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο, τους εθελοντές αιμοδότες που είναι και η μέρα τους. Η προσφορά τους είναι τεράστια, είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία, αλλά ουσιαστικά αυτό που δίνουν δεν είναι αίμα, δίνουν ζωή στην κυριολεξία σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Και εγώ θα πάρω το δικό τους μέρος σε αυτούς που το έχουν ανάγκη και θα τους ευχαριστήσω όλους, γιατί πραγματικά μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε, αλλά το να δίνεις αίμα είναι προσφορά ζωής, δείχνει αγάπη στον συνάδελφό μας, αλληλεγγύη, και νομίζω δεν υπάρχει κάτι σημαντικότερο, έτσι. Το αίμα είναι το βασικό συστατικό της ζωής. Και δίνει κανείς ζωή στη δική του ζωή, διότι ανανεώνεται και ο οργανισμός του, από ό,τι λένε οι γιατροί, αλλά δίνει ζωή και στον πάσχοντα συνάδελφο. Ούτως ή άλλως έχει προβλέψει η φύση, το αίμα ανανεώνεται, αλλά υποχρεώνεται ο οργανισμός να παράγει μαζικά τα έμορφα στοιχεία, ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αυτά που αφαιρούνται κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας. Δεν είναι κάτι σημαντικό όσον αφορά την απώλεια που έχει από τον οργανισμό του σε αίμα. Ο οργανισμός αναπαράγει τα στοιχεία σε 2 μήνες, αλλά υπάρχει περιθώριο, αφήνουμε 3 μήνες για να δώσει κάποιος ξανά αίμα, οπότε έχει καλυφθεί πλήρως και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ με την ευκαιρία που μου δίνετε την κοινωνία της Καλύμνου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλη είναι η ανταπόκριση που υπάρχει από τον κόσμο. Οι αιμοληψίες που έχουμε στην Καλύμνο συγκρίνονται με ένα νοσοκομείο μεγάλο, σε μια μεγάλη πόλη της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ότι ο Καλύμνιος έχει εκπαιδευτεί έτσι ώστε να δίνει και να προσφέρει από τη δική του ζωή. Μπορεί να μην έχει εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά ο Καλύμνιος... Και στο συγκεκριμένο αντικείμενο πιστεύω πως έχει εκπαιδευτεί, γιατί πολλά χρόνια έχει γίνει καλή δουλειά. Έχει ταλαιπωρηθεί γύρω από αυτό το θέμα και γνωρίζει περισσότερο οι παλιότερες γενιές πόσο μεγάλο ήταν το πρόβλημα όταν κάποιος χρειαζόταν αίμα στο νησί. Και φαντάζομαι και στα άλλα νησιά αυτό σημαίνει. Έχει εκπαιδευτεί και από το προσωπικό του νοσοκομείου όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών. Βέβαια, έχει εκπαιδευτεί. Εμείς έχουμε καταφέρει με την βοήθεια των εθελοντών αιμοδοτών της Καλύμνου να έχουμε επάρκεια σε αίμα, να είμαστε καλυμμένοι σε οποιοδήποτε περιστατικό. Κάποιες περιόδους, όπως είναι τώρα το καλοκαίρι που έχουμε. Που έρχονται τουρίστες, πολλοί δεν ξέρουν να οδηγάνε μηχανάκια, θα το βλέπετε, χτυπάνε. Οι ανάγκες είναι περισσότερες. Διοργανώνουμε δράσεις όπως αυτό το τριήμερο. Έχουμε την Κυριακή 1η Ιουλίου αιμοδοσία. Έχουμε τις ημέρες του Αγίου Παντελεήμονα
διήμερο αιμοδοσίας με στόχο να καλύψουμε το καλοκαίρι και να καλύψουμε τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν και σε εμάς, αλλά και ό,τι δεν χρειαζόμαστε σε εισαγωγικά, το προωθούμε στα άλλα νοσοκομεία που το έχουν μεγάλη ανάγκη. Μπράβο σας. Θα είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και αυτό το καλοκαίρι να στηρίξουμε, να υπάρχει αίμα στο νησί μας και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα σε οτιδήποτε μας παρουσιαστεί. Αυτός είναι και ο κύριος στόχος. Και αυτό οφείλεται βέβαια και στην σωστή και χρηστή διοίκηση του νοσοκομείου. Βέβαια. Η στήριξη του διοίκησης του νοσοκομείου είναι τεράστια σε όσους τομείς. Σε οτιδήποτε χρειαζόμαστε υπάρχει άμεσα απάντηση, βρίσκουμε λύση. Ακόμα και από τα πιο απλά που είναι τα υλικά, ακόμα και στο ότι θέλουμε να διοργανώσουμε αυτό, δεν υπάρχει κανένα. Πάντα προωθείτε οτιδήποτε κάνουμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελιώτη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σήμερα, είναι μεγάλη μέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κοντά μας και ο διοικητής του νοσοκομείου μας, ο κύριος Μανώλης Βόλος. Κύριε διοικητά, καλή σας ημέρα. Ημέρα θελοντού αιμοδότου σήμερα. Και έχουμε εδώ τους εθελοντές αιμοδότες, οι οποίοι χαρίζουν ζωή από τη ζωή τους. Ισχύει, όπως άλλωστε έχουμε ξαναπεί, το θέμα αιμοδοσίας κάνει πολύ σοβαρή και μεγάλη δουλειά για αλήθεια. Δηλαδή, αναλογικά από όσο φαίνουν τα στοιχεία τουλάχιστον για τον πληθυσμό της Καλύμνου, έχονται πολλές φιάλες, ο κόσμος έρχεται. Όπως σας τα είπε, φαντάζομαι και καλύτερα και πιο επιστημονικά σίγουρα ο κ. Αναδιώτης. Έχουμε τριήμερο το οποίο είναι μεγάλη σε ανάγκη, όπως καταλαβαίνει κανείς το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε και τον Σύλλογο. Σίγουρα θελοντών αιμοδοτών. Το χρειαζόμαστε. Χρειάζεται η συνεργασία όλων μας για το καλό των συνανθρώπων. Αυτός είναι ο στόχος. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πολύ ωραία, Νίκη. Ωραία, να περάσουμε και σε κάποιες άλλες ειδησούλες τώρα, τοπικές. Να πούμε ότι την άμεση σύσταση αυτοτελούς τμήματος κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου Μέδρα, την ΚΟ, όπως προβλέπεται και από το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών, ζητά ο Δήμαρχος ΚΟ, κ. Γιώργος Κυρίτσης, με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, την οποία κοινοποιεί και στους βουλευτές της Δωδεκανήσου. Ο Δήμαρχος τονίζει ότι 7 μήνες μετά την έγκριση του οργανογράμματος δεν έχει προχωρήσει η σύσταση και η λειτουργία του τμήματος αυτού της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου Μέδρα, την ΚΟ, αναφέροντας ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στα νησιά ΚΟ, Νήσιρο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Αστιπάλη, Αγαθονήσι, Λειψή, Αρκή, Ψέριμος και Τέλενδος, που είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να καλυφθούν από το αυτοτελές τμήμα της κτηματικής υπηρεσίας που έχει έδρα τη Ρόδο. Η λειτουργία αυτοτελούς τμήματος Μέδρα, την ΚΟ, είναι ζήτημα μείζωνος σημασίας, αφού υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της κτηματικής υπηρεσίας, όπως η παραχώρηση παραλίων, η καταγραφή, προστασία και αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου, η διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων, η εισήγηση στην αρμόδια αποκεντρωμένη διοίκηση για την έκδοση αποφάσεων παραχώρησης δημόσιων κτημάτων, η έκδοση τίτλων κυριότητας, παραχωρητήρια, απαλωτριώσεις και άλλα. Ένα σημαντικό θέμα που ψάχνει και αυτό τη λύση του. Και στην ΚΟ θα παραμείνουμε. Αναπτυσσόμενο τομέα αποτελεί ο τουρισμός υγείας και στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΔΕ και ο Δήμος της ΚΟ ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή διεθνούς συνεδρίου στο νησί στις 23 και 24 Ιουνίου 2018. Πρόκειται για το δεύτερο συνέδριο στη θεματική αυτή. Ο ακριβής τίτλος του είναι «Τουρισμός υγείας και ανάπτυξη» και όπως αναφέρει η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, στο συνέδριο έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στελέχη της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο του επιχειρήν, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της υγείας και του τουρισμού. Λοιπόν, στη Λέρο τώρα, ο Δήμαρχος Λέρου, κ. Κόλλιας Μιχάλης, ενημερώνει τους πολίτες της Λέρου ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλόδημος 2 του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Λέρου απορρόφησε ακόμη 120.000 ευρώ για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού για την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Την ένταξη της συγκεκριμένης πράξης ενέκρινε βάσει της απόφασης ΤΑΔΕ ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Κουρλέτης, τον οποίο ο Δήμαρχος Λέρου ευχαριστεί ιδιαίτερα. Μία πρόσκληση από την Ιερά Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου και Αστιπαλέας και τον Ιερό Ναό της Παναγίας και Χαριτωμένης Χώρας. Το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 στις 8 το απόγευμα, το βραδάκι δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού της Παναγίας και Χαριτωμένης Χώρας η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση για τη βράβευση των μαθητών του Γυμνασίου Χώρας που διακρίθηκαν το σχολικό έτος 2017-2018. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει από την Εκκλησιαστική Επιτροπή. Λοιπόν, επίσης, μία ανακοίνωση τώρα. Ανοιχτή πρόσκληση, αγαπητοί συνάδελφοι, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλύμνου, ορίζεται η Δευτέρα 11 Έκτου ως ημέρα εκλογών χωρίς απαρτία
και επομένως θα διεξαχθούν εκλογές στις 14 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Καλύμνου, παρουσία δικηγόρου, όπως ορίζει πλέον ο νόμος στα επαγγελματικά σωματεία. Και αναφερόμαστε στο Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων Οξενίας, Σωματείο Καλύμνου. Παρακαλούμε να δηλώσουν συμμετοχή για να συμμετάσχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτοί που πραγματικά θέλουν να αλλάξει κάτι στο χώρο μας. Θα είναι χαρά μας να έχουμε καινούργια μέλη. Πρέπει να συσπηρωθούμε και να γίνουμε μία γροθιά για να αντιμετωπίσουμε τις νέες εξελίξεις στο χώρο του τουρισμού. Η ψηφοφορία λοιπόν θα γίνει σήμερα στις 5.30, από τις 5 μάλλον και μισή ως τις 8.30. Παρακαλώ, ενημερώστε τηλεφωνικά ή καλύτερα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις υποψηφιότητες. Φαντάζομαι αυτή η προθεσμία έχει εκπνεύσει, εφόσον είναι σήμερα οι εκλογές. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμόνη, η Λαμπρινή Καρακώστα, τραγούδι, κιθάρα και μεταλόφωνο, η Δέσποινα Σπανού, τσέλο και τραγούδι, το Σάββατο 23 Ιουνίου, στο Θέατρο Χώρας, στις 9 το βραδάκι, με συνδιοργάνωση των Φιλανθρωπικών Σωματείων Άγιος Νικόλαος και Τρεις Ιεράρχες και με συνδρομή 5 ευρώ, θα γίνει μια πολύ ωραία εκδήλωση, όπως μας αναφέρει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμόνη. Και όπως μας ενημέρωσε και ο κύριος Καρδούλιας, ο κύριος Δημήτρης Καρδούλιας, θα έχουν τρεις εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι. Οι δύο, αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει όμως και ο ίδιος σε κάποιο ρεπορτάζ τις επόμενες ημέρες, οι δύο θα είναι για την στήριξη των φιλανθρωπικών σωματείων μας, του Αγίου Νικολάου και των Τριών Ιεραρχών, και να πούμε καλή δύναμη στο έργο που κάνει και το Αμόνη. Που κάνει το Αμόνη, βέβαια. 15 χρόνια Αμόνη, λοιπόν. Ωραία. Δεν ξέρω, Γαβρίλη, να πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε.